είναι ανάμεσα στους πρώτους των πρώτων των πανελλαδικών εξετάσεων σε όλη τη χώρα. Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος από το 11ο Λύκειο του Ηρακλείου κατάφερε να αριστεύσει συγκεντρώνοντας 19.580 μόρια μετά από μια καταπληκτική, όπως αποδείχθηκε, απόδοση στις πανελλαδικές εξετάσεις. 100 φυσική, 100 χημεία, 100 βιολογία και 89 έκθεση. Με μεθοδικό διάβασμα και όχι στερήσεις, ούτε από τις προπονήσεις του στην ομάδα του μπάσκετ του Εργοτέλη, αλλά ούτε και από τις εξόδους του, ο Αλέξανδρος λέει ότι για την επιτυχία των εξετάσεων σημασία έχει και πώς νιώθει ο υποψήφιος. Πιστεύω μεγάλο μυστικό για μένα τουλάχιστον ήταν ο αθλητισμός, που δεν σταμάτησα λεπτό. Δεν στερήθηκα ποτέ διασκέδαση. Πάντα συναντούσα τους φίλους μου σε εβδομαδιαία βάση. Και επίσης μεγάλο μυστικό είναι να δούμε τις πανελλήνιες εξετάσεις ως μια δοκιμασία από τις πολλές που θα ζήσουμε στη ζωή μας και ίσως να μην είναι ούτε καν στις πιο σημαντικές. Αν και δεν μπορεί ακόμη, όπως λέει, να το πιστέψει, βιώνει τη χαρά της ικανοποίησης και της επιτυχίας του στόχου του, που από μικρός ήταν να γίνει γιατρός, ακολουθώντας κατά κάποιο τρόπο τα χνάρια των γονιών του που εργάζονται στο κέντρο υγείας του Τζερμιάδο, αν και ο ίδιος για τον εαυτό του, όπως λέει, επιθυμεί να κάνει ακαδημαϊκή πορεία. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, όπως βλέπετε. Αλλά πιστεύω σιγά σιγά όταν μπούμε κιόλας στο πανεπιστήμιο θα καταλάβουμε και θα αξιολογήσουμε καλύτερα την προσπάθεια που έγινε όχι μόνο φέτος, γιατί αυτή η προσπάθεια πιστεύω άρχισε από το δημοτικό ακόμα. Την ώρα που πολύ συγκεκριμένα παιδιά όπως τον Αλέξανδρο γνωρίζουν από τη βαθμολογία του σε ποια σχολή έχουν περάσει, για χιλιάδες παιδιά στη χώρα η αγωνία συνεχίζεται. Στην Αθήνα ναυπηγών μηχανικών θέλω να πω, τώρα εξαρτάται από τις βάσεις. Αν πέσουν για λίγο οι βάσεις, περνάμε. Πόσα μωρέ συγκέντρωσες? 18.052. Η μόνη εκτίμηση που μπορεί να γίνει με ασφάλεια, με δεδομένα τα στατιστικά των βαθμολογιών, είναι ότι στις υψηλόβαθμες σχολές, λόγω μείωσης των αριστούχων, θα υπάρξει μια μικρή μείωση στις βάσεις εισαγωγής. Φέτος ο κάθε μαθητής θα βγάλει διαφορετικά μόρια ανάλογα με το τμήμα. Πράγμα που δεν του επιτρέπει να ξέρει με σιγουριά αν έχει εισαχθεί ή όχι σε κάποια σχολή. Η δυσκολία αυτή σχετίζεται με το γεγονός ότι αντί των δύο μαθημάτων που μέχρι πέρυσι είχαν σε κάθε επιστημονικό πεδίο αυξημένη βαρύτητα, φέτος κάθε πανεπιστημιακό τμήμα έχει ορίσει δικούς τους συντελεστές για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν 5.611 συντελεστές για 461 τμήματα και πρακτικά διαφορετικούς αριθμούς μορίων ακόμη και για το ίδιο αντικείμενο σπουδών. Κάθε σχολή έχει διαφορετικό συντελεστή. Λογικά περνάω στην πρώτη μου επιλογή. Ψυχολογία. Αν πέσουν και οι βάσεις θα είναι ακόμα καλύτερα. Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι βάσεις σε δημοφιλή τμήματα δείχνουν ότι θα κινηθούν από 18.650 έως 18.800 για την ιατρική Αθηνών, από 18.100 έως 18.200 για την ιατρική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, από 18.300 έως 18.500 για το ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από 18.000 έως 18.150 στη νομική Αθηνών και από 17.600 έως 17.750 για την ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.